Δεν μπορώ να μιλήσω. Δεν μπορώ. Δύσκολα. Είναι δράμα η κατάσταση. Τίποτα. Τίποτα άλλο δεν μπορώ να πω. Είναι δράμα. Τίποτα, τίποτα. Τώρα είμαστε στο δρόμο. Ορίστε τις σκηνές. Απελπισία! Απελπισία! Πρόσωπα θλιμμένα, φωνές που σπάνε, άνθρωποι που μετρούν τις πληγές τους. Περιουσίες που θάφτηκαν κάτω από τόνους με μπάζα έπειτα από το σεισμό των 5,8 Ρίχτερ. Ο Γιώργος κρατημένος με το συνεργείο του Όπεν καταγράφουν την απόλυτη καταστροφή. Το πρωί έπεσε. Το πρωί έπεσε εδώ. Ναι, με το δεύτερο, το 5,4. Ναι. Η ώρα είναι 7:48. Για ακόμη μία φορά η γη τρέμει κάτω από τα πόδια των κατοίκων. Νέα σεισμική δόνηση 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ προκαλεί πανικό. Ό,τι είχε απομείνει πληγωμένο αλλά όρθιο μετά το σεισμό της Δευτέρας, καταραίει. Βρισκόμαστε στον οικισμό κάτω Πουλιές. Εδώ σχεδόν το 90% των σπιτιών έχουν υποστεί ζημιές. Ενώ ο πρωινός έκανε το πρόβλημα ακόμη μεγαλύτερο. Πηδούσε το σπίτι, πηδούσε. Χόρευε. 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 Δεν ήξερα πού να φύγω. Δεν ήξερα πού να πάω. Ο Θεός είναι μεγάλος, με βοήθησε, την έβγαλα. Ένας πανικός. Έλεγα να μην ζούσα εκείνη τη στιγμή. Πανικός. Να μην ζούσα εκείνη τη στιγμή. Δεν ήθελα να ζούσα. Βρισκόμαστε στο χωριό Αρχοντικό. Εδώ η καταστροφή είναι σχεδόν απόλυτη. Έτσι δεν είναι, κυρία Μαρία, είμαστε στο σπίτι σας. Είμαστε στο σπίτι μέσα, μπορείτε να το δείτε και μόνοι σας. Όλη η καταστροφή μεγάλη, τα υπόγεια από κάτω δεν ανοίγουν οι πόρτες. Έχουν πέσει τα βαρέλια με το λάδι, τα κρασιά όλα. Τα χαλάσματα, τα γκρεμισμένα νοικοκυριά δεν τους αφήνουν να ξεχάσουν τα 25 βασανιστικά δευτερόλεπτα του σεισμού. Ναι, σε χαλάσματα δευτερόλεπτα, παιδί μου, τα χάνεις όλα, όλα. Τη ζωή σου ολόκληρη χάνεις. Και είμαστε και μέσα, και εγώ και ο άντρας μου. Πέφτανε όλοι οι τύχοι και νομίζω πως θα μας σκότωνε. Να είχε σπίτι εχθές, μέχρι χθες και τώρα να μην έχει τίποτα. Με αυτά τα ρούχα βγήκαμε, αυτά είναι. Βρισκόμαστε στον οικισμό Χουμέρι. Έναν από τους οικισμούς που έχουν καταστραφεί δεκάδες σπίτια. Όπως αυτό που βλέπετε πίσω μου. Και το παιδιό μου και εμένα. Μεγάλο σπίτι, 7 δωμάτια από πάνω, από κάτω. Τα συνεργεία έχουν ξεκινήσει την καταγραφή των οικημάτων που υπέστησαν καταστροφές, με τους σεισμόπληκτους να ανησυχούν. Για την έντονη μετασεισμική δραστηριότητα αλλά και για όσα θα ακολουθήσουν. Το σκηνικό του καιρού αλλάζει και εκατοντάδες έχουν μείνει άστεγοι. Πιάνα τα πλάγια τούτα να σηκωθώ, να πάω στην τουαλέτα και πηγαίνανε μέσα. Το φαινόμενο των μετασεισμών βρίσκεται στο μικροσκόπιο των σεισμολόγων, κάποιοι από τους οποίους στρέφουν το βλέμμα τους και προς τη Θήβα, που επίσης παρατηρείται συνεχή σεισμική δραστηριότητα τους τελευταίους μήνες. Οι διαφωνίες δεν λείπουν. Δεν μίλαγε για μεγάλο σεισμό. Αλλά. Έλεγε μπορεί να γίνει ισχυρότερο σεισμός. Δεν σημαίνει ότι θα δώσει κατά ανάγκη μέχρι 6,5. Υπερβαίνουμε 6,5 Ρίχτερ στη Θήβα. Αυτό είναι απαράδεκτο να το πούμε, διότι πρέπει να πέφτει εισαγγελέα εδώ πέρα. Ο κόσμος ήδη είναι εκεί τρομοκρατημένος από αυτό το οποίο συμβαίνει τόσο καιρό. Οι καταγραφές των ζημιών θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες. Σήμερα, σε κλίμα Οδύνη, στη Βιάνο, φίλοι και συγγενείς αποχαιρέτησαν τον άτυχο Ιάκωβο Τσαγκαράκη, που βρήκε τραγικό θάνατο στην εκκλησία του προφήτη Ηλία στο Αρκαλοχώρι.